Καρβάλιο φαίνεται πως έχει πείσει τους ανθρώπους της Εστορίλ με τις εμφανίσεις του. Ο Ζωάο Καρβάλιο, που είχε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2025 και φέτος αγωνίστηκε στην Πορτογαλική Εστορίλ, όπως όλα δείχνουν, θα παραμείνει κάτοικος Λισαβόνας. Σύμφωνα με πληροφορίες της Πορτογαλικής Αμπόλα, οι ευθύνοντες της Εστορίλ θέλουν να διατηρήσουν στις τάξεις τους τον 26χρονο επιτελικό χαφ και μετά το πέρας του δανεισμού του. Το καλοκαίρι του 2022, ο Καρβάλιο πήρε το δρόμο της επιστροφής για την Πορτογαλία με τον Ολυμπιακό να τον παραχωρεί δανεικό στην ομάδα της Λίγκας Νος. 26χρονος Άσος πραγματοποίησε φέτος 29 συμμετοχές, έχοντας ένα γκολ και 2 ασίστ στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα και ένα γκολ στο Κύπελλο σε 2 συμμετοχές. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν πολλές αλλαγές στον Ολυμπιακό, όχι μόνο από άποψη ρόστερ, αλλά και στο διοικητικό κομμάτι. Ο ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στο θρύλο είναι ο Νταβίτ Φουστέρ. Ο ίδιος είχε έρθει πριν από λίγες εβδομάδες στη χώρα μας και έχει επικοινωνήσει με τους ανθρώπους του συλλόγου. Ο Νταβίτ τα τελευταία χρόνια είναι στη Βαλένθια και ασχολείται κυρίως με το κομμάτι των ακαδημιών. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό τι πόστο θα αναλάβει, άμα πιάσει και πάλι λιμάνι, αλλά η δουλειά που έχει κάνει στις νυχτερίδες σε συνδυασμό με την αγάπη του για τον Ολυμπιακό αφήνουν πολλές υποσχέσεις για την επόμενη ημέρα.